Θα μιλήσουμε για το ενδοαυλιακό λέιζερ και για την θεραπεία τη φλεβική ανεπάρκεια και των κυρσών. Κοντά μα είναι ο κύριος Κωνσταντίνο Ξύρο Μερίτη, Άγιο Χειρουργό και Διευθυντή τη 4 ης Άγιο Χειρουργική του Metropolitan General. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σα ευχαριστούμε και εμεί που είστε κοντά μα. Να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, να μα δώσετε τον όρο τη φλεβική ανεπάρκεια, τι ακριβώ είναι και η φλεβική ανεπάρκεια αλλά και η κυρσή. Μάλιστα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από την αρχή. Ε, ουσιαστικά, όταν κάποιος έχει κυρσού στο πόδι, mm -hmm. και αυτό είναι ο λόγος που κάποιος ασθενής επισκέπτεται τον αγκιοχειρουργό, έχει αυτές τις ε, φουσκωμένες, τις φλέβε φλέβες που ονομάζονται κυρσί. Ε, Πολλοί κόσμος το λέει φλεβίτιδα, άλλο το λέει φλεβίτι. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Ε, ουσιαστικά οι φλέβες οι διωγκωμένες είναι η Όταν σε ένα πόδι υπάρχουν κυρσί, που αυτή είναι και η αιτία που φέρνουν τον ασθενή στον γιατρό, στον αγκύο χειρουργό. Πρέπει να υπάρχει μια αιτία που να έχει προκαλέσει τη δημιουργία αυτών των χειρουργών. Είναι κυψών. το οπτικό κομμάτι περισσότερο που φέρνει τον ασθενή στον γιατρό, ή είναι Όχι. και κάποια, κάποια το, πόνη που μπορεί το να. Το οπτικό είναι και αυτό, είναι το αισθητικό. Βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά στο mm -hmm. πόδι του. Βλέπει κάποιε φλέβε οι οποίε στην αρχή είχαν λίγο αυξήσει τη διάμετρό του. Με την πάροδο των χρόνων αυτό γίνεται πιο έντονο. Οπότε κάποια στιγμή αυτό συνδυάζεται. Και με έντονη συμπτωματολογία, ενοχλητική συμπτωματολογία που ο ασθενή δεν είχε μέχρι πρώτη. Ποια είναι αυτή η συμπτωματολογία, ε, Η συμπτωματολογία συνήθω η κλασική συμπτωματολογία, αυτό που έχουν όλοι, λίγο πολύ που έχουν, που πάσχουν από φλεβική ανεπάρκεια ε, σε κάποιο στάδιο. Γιατί δεν ξεκινάει η συμπτωματολογία σε όλου του ασθενεί ε, αμέσω. Συνήθω περνάνε κάποια χρόνια. Η τυπική συμπτωματολογία είναι. Έστιμα βάρου στο πόδι. Κάθεται ο ασθενή, οποιοδήποτε, λίγη παραπάνω ώρα όρθιο mm. και νιώθει πολύ βαρύ το πόδι του. Έστημα καύσου, νιώθει να καίει. Ιδιαίτερα του καλοκαιρινού μήνε έχουμε ε, πολύ χειρότερη συμπτωματολογία με την αύξηση τη θερμοκρασία. Είναι μια πάθηση που επηρεάζεται πολύ από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ήδημα, αυτό που λέμε πρισμένα πόδια, ιδιαίτερα από τη από τη Γάμπα και κάτω, στην περιοχή της Ποδοκνημικής, στα Σφυρά που λέμε. Αυτή είναι η τυπική συμπτωματολογία. Τώρα σε πιο προχωρημένα στάδια ε, έχουμε και αρκετά πιο έντονη συμπτωματολογία, δερματικές αλλοιώσεις στο πόδι. Βλέπει κανείς το πόδι του ε, πολύ πιο σκούρο, έχει αυτή την έντονη μελάγχρωση, υπάρχει απώλεια τριχοφυΐας και σε ακόμα πιο προχωρημένα στάδια έχουμε τα λεγόμενα ε, άτονα φλεβικά έλκη, πληγές ουσιαστικά στο πόδι. Καλό είναι κανείς βέβαια να μην Φτάσει σε αφήνει τα στάδια. την πάθηση να εξελιχθεί τόσο πολύ, γιατί το κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης πάθησης είναι ότι είναι εξελικτική. Okay. Τι σημαίνει αυτό? Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, ουσιαστικά σε βάθος χρόνου, έχει μόνο επιδείνωση. Να πάμε λίγο πάλι στην αρχή. Ε, να μας πείτε ποια είναι η συχνότητα της πάθησης, τα επιδημιολογικά στοιχεία και ποιοι είναι και αν υπάρχουν ε, προδιαθεσικοί παράγοντε. Όσον αφορά τη συχνότητα, είναι μια από τι πιο συχνέ παθήσει του δυτικού πολιτισμού. Σε ποια ηλικία. Ε, ξεκινάει συνήθω από μικρέ ηλικίε. Ενοχοποιείται πρωτίστω για την φλεβική ανεπάρκεια ο κληρονομικό παράγοντα, mm -hmm. όμω πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει και ο τρόπο ζωή. Τι σημαίνει αυτό. Ένα ασθενή που έχει μόνο κληρονομικότητα η εξέλιξη της πάθησης συνήθως υπάρχει, αλλά είναι αργή. Όταν η κληρονομικότητα συνδυάζεται και με κακή σε εισαγωγικά καθημερινότητα, τι σημαίνει αυτό, επαγγέλματα με πολύ ορθοστασία, επαγγέλματα με πολύ καθιστική ζωή, τότε έχουμε πολύ πιο γρήγορη εξέλιξη της πάθησης, πολύ πιο γρήγορη επιδείνωση, η συμπτωματολογία ξεκινάει Συνήθω από τα αρχικά στάδια, βλέπει κανεί σε μικρή ηλικία, σε νεαρή ηλικία, νεαρή τι σημαίνει, Συνήθως από 20 ετών mm. και πάνω να δημιουργούνται κυρσί στα πόδια. Προληπτικά μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, τουλάχιστον όσοι το γνωρίζουν ε, κληρονομικά. Ε, mm. Δεν υπάρχει τρόπος να το γνωρίζεις κληρονομικά. Ε, μπορεί βέβαια να βλέπεις κυρσούς στα πόδια των γονιών σου, του μπαμπά της μαμάς, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το έχεις κληρονομήσει κι εσύ. Mm -hmm. Προληπτικά, κοιτάξτε, ε, είναι αυτό που σας είπα, ε, ο τρόπος ζωής... Στη συνθήκη του δυτικού πολιτισμού έχει πολύ ορθοστασία, πολύ καθιστική ζωή. Προληπτικά, αν θέλει κανεί να αποφύγει, να έχει πολλέ πιθανότητε να αποφύγει την εξέλιξη αυτή τη πάθηση, πρέπει να επιλέξει επαγγέλματα που δεν έχουν πολύ ορθοστασία. Αλλά πόσο είναι εφικτό αυτό στην καθημερινότητά του, Δεν ξέρω. Αυτό που μπορεί να κάνει κανεί είναι, παρόλο που έχει ορθοστασία, να λαμβάνει κάποια μέτρα τα λεγόμενα συντηρητικά. Δηλαδή, ε, κατά τη διάρκεια τη εργασία του, ειδικά αν έχει πολλέ ώρε ορθοστασία. Να φοράει ειδικέ κάλτσε διαβαθμισμένη συμπίεση, οι οποίε ασκούν εξωτερικά μια σταθερή πίεση στο πόδι και διευκολύνουν τη φλεβική κυκλοφορία, είναι ε, ένα ε, μηχανισμό αντιρρόπιση του προβλήματο, να αποφεύγει την ορθοστασία, να αποφεύγει τι υψηλέ θερμοκρασίε, όταν ξεκουράζεται, να βάζει τα άκρα τα πόδια του σε ανάρρωπη θέση. Αυτά είναι κάποια μέτρα που, αν κανείς τα ακολουθήσει στην καθημερινότητά του. Ε, σίγουρα έχει μια καλύτερη εξέλιξη της πάθησης χωρίς πολύ έντονη συμπτωματολογία. Η διάγνωση της πάθησης πώς γίνεται. Είναι πολύ απλή. Ε, κλινική εικόνα. Σε ένα πόδι που βλέπουμε κυρσού, είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει φλεβική ανεπάρκεια, γιατί είναι η αιτία, αυτή είναι η πάθηση που προκαλεί στην πάθηση. Μπορείτε αμέσω να δείτε και το στάδιο τη uh, πάθησης. Το στάδιο ενδιαφέρει περισσότερο εμά του ε, Τον ασθενή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αλλά η διάγνωση, η οριστική διάγνωση, με ένα τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων. Mm -hmm. Εκεί βλέπουμε ουσιαστικά το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν θέλω να σα κουράσω και να μην πλατιάζω. Όταν κάποιο λέμε ότι έχει φλεβική ανεπάρκεια, ουσιαστικά δεν δουλεύουν σωστά κάποιε από τι βαλβίδε κάποιων συγκεκριμένων φλεβών. Συνήθω είναι η μίζων σαφινή φλεβα ή και η ελάσων σαφινή φλεβα και στα δύο πόδια. Μπορεί να μην συμβαίνει ταυτόχρονα και στα δύο πόδια, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Και όταν δεν δουλεύουν σωστά αυτέ οι βαλβίδε ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις φλέβες αντί το αίμα να επιστρέψει μέσω αυτών προς την καρδιά, παλινδρομή προς τα κάτω, αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που θα βγει που θα είναι ανεπαρκής, δεν θα δουλεύει σωστά μια βαλβίδα, συμβαίνει διαβίου. Οπότε η ποσότητα του αίματος που παλινδρομεί σε βάθος χρόνου είναι όλο και περισσότερη. Γι' αυτό από εκεί καταλαβαίνει κανείς και την εξελικτικότητα της πάθησης. Να περάσουμε σιγά σιγά και στους τρόπους θεραπείας και αντιμετώπισης της πάθησης. Μάλιστα. Είναι ο ίδιος τρόπος σε όλα τα στάδια. Φαντάζομαι διαφέρει. διαφέρει. Μέχρι, μέχρι πριν λίγα χρόνια, μέχρι και πριν μια δεκαετία, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ήταν μια Πολύ μεγάλη χειρουργική επέμβαση, η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση, ονομάζεται και σαφινεκτομή, ήταν ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης, διενεργεί το επί 30 και πλέον έτη, ε, είχε αρκετά μειονεκτήματα. Ε, τα βασικά μειονεκτήματα ήταν ότι υπήρχε πολύ μεγάλος χειρουργικός τραυματισμός, ε, υψηλό ποσοστό επιπλοκής, επιπλοκών, μεγάλη ταλαιπωρία το, του ασθενούς με την χειρητική, περίπου ένα-δύο μήνες και... Επομένως, Επομένω, την τελευταία δεκαετία, με την εισαγωγή στην αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων, των λεγόμενων σύγχρονων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, κυρίαρχη θέση στι οποίε η ναυαρχίδα, θα λέγαμε, από τα όπλα που διαθέτουμε είναι το ενδοαυλικό ή ενδοφλέβιο λέιζερ, έχει αλλάξει εντελώ η φιλοσοφία αντιμετώπιση τη πάθηση. Πλέον, η σύσταση προ τον ασθενή όλων των αγκιοχειρουργικών φλεβολογικών εταιριών είναι σε όσο πιο αρχικό στάδιο τύχει να διαγνωστεί το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολη είναι η αντιμετώπιση και τόσο καλύτερα τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Το λέιζερ ένδεικνεται για όλες τις περιπτώσεις. Περίπου βάσει βιβλιογραφικών αναφορών, περίπου το 92 με 95% των περιπτώσεων φλεβικής ανεπάρκειας μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ιδοαυλικό λέιζερ. Οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον ιδοαυλικό λέιζερ είναι ασθενεί σε πολύ προχωρημένο στάδιο mm. φλεβική ανεπάρκεια, όπου ουσιαστικά έχουμε τεχνικά ζητήματα, γιατί κατά τη διαδικασία του λέιζερ προωθούμε κάποια σύρματα και κάποιου καθετήρε με στον αυλό των φλεβών Και όταν σε πολύ προχωρημένα στάδια οι φλέβε αυτέ είναι ιδιαίτερα υλικοειδεί, κυρισοειδεί, και είναι λίγο δύσκολο να προωθήσουμε τα σύρματα και του καθετήρε. Αλλά ε, κατά, την, ε, κατά τη διάρκεια τη επέμβαση μπορεί να δει με κάποιου χειρισμούς να βρεις τρόπο να περάσεις αυτά τα σύρματα. Δεν είναι και απόλυτο, δηλαδή θέλω να πω, ότι όταν είναι ιδιαίτερα κυρσοειδή η μείζων σαφηνής φλέβα, ότι δεν μπορείς να εφαρμόσεις τον ενδοαυλικό λέιζερ. Αναφέρατε ήδη κάποια πλεονεκτήματα του ενδοαυλικού λέιζερ. Ε, να περάσουμε και στα υπόλοιπα. Φαντάζομαι ότι ένα άτομο θα μπορεί να επιστρέψει και πολύ γρηγορότερα στις δραστηριότητες του. Ναι, ε, ουσιαστικά η, η επέμβαση είναι πάρα πολύ απλή για τον ασθενή και είναι ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα. Είναι ιδιαίτερα εύκολα ανεκτή. Ο ασθενή έρχεται νωρί στην κλινική, μπαίνει σε χειρουργική αίθουσα, παίρνει μια αναισθησία όπου ουσιαστικά ε, έχει έναν ήρεμο ύπνο. Ε, η διαδικασία του λέιζερ διαρκεί περίπου 20 με 30 λεπτά. Αν ο ασθενής έχει, είναι σε στάδιο που έχει ήδη κυρσούς, mm -hmm. ε, συνδυάζεται η όλη διαδικασία στο τέλος μετά την εφαρμογή του ενδοαυλικού λέιζερ, κάνουμε πολύ μικρές τομές, αφαιρούμε τους κυρσούς, ε, μετά από μία ώρα ο ασθενής περπατάει κανονικότατα, προληπτικά κάθεται στην κλινική περίπου δύο ώρες, γίνεται μία ε, ε, ουσιαστικά ε, υποτυπώδης νοσηλεία, ο ασθενής παίρνει... Μια, ένα αναλγητικό, γίνεται μια αντιπικτική αγωγή προληπτικά, Πολύ μια προληπτική δόση, κινητοποιείται αμέσως, φεύγει και το ίδιο μεσημέρι πηγαίνοντας σπίτι, mm -hmm. επανέρχεται πλήρως στις δραστηριότητες του, ό,τι είχε προγραμματίσει να κάνει, το κάνει χωρίς κανένα περιορισμό. Για να καταλάβετε πόσο εύκολες διαδικασίες είναι για τον ασθενή, ε, στον υπόλοιπο κόσμο, στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν δικαιολογείται και μια μέρα άδεια. Εδώ γράφουμε κάποια άδεια, είναι ανεκτικό ο ΕΟΠΗ κτλ. Και, και ο ασθενή μπορεί να πάρει κάποιε μέρε άδεια. Να περάσουμε και στι ευριακίε, mm. αλλά και στη σκληροθεραπεία ε, των κυρσών με αφρό. Μάλιστα. Να τα συνδυάσουμε αυτά γιατί μα ενδιαφέρουν και τα mm -hmm. δύο. Πολλοί κόσμοι έρχονται στο γιατρείο και ρωτάει: κυρσούς, ε, Έχει κυρισού. Διαπιστώνεται με το τρίπλεξ ότι υπάρχει, επιβεβαιώνεται η πάθηση και σου λέει, αφού του λε ποιε είναι οι mm -hmm. λύσει αντιμετώπιση, Γιατρέ, με αφρό δεν γίνεται. Η σκληροθεραπεία με αφρό έχει συγκεκριμένε ενδείξει. Συνήθω οι ενδείξει είναι όταν ένα ασθενή έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από κατάσταση τη φλεβική ανεπάρκεια και κυρσών και έχει υποτροπή. Εκεί κάποιε κυρσοειδείς φλέβε μικρή διαμέτρου και μικρού μήκου υπάρχει ένδειξη να γίνει σκληροθεραπεία με αφρό. Όταν Κάποιο για πρώτη φορά έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και έχει μεγάλη ανεπάρκεια τη μίζωνο είτε τη ελάσσονο αφινού φλέβα και κυρσού στο πόδι, δυστυχώ δεν είναι λύση η σκληροθεραπεία με αφρό. Όχι δυστυχώ, ευτυχώ κατά τη γνώμη μου, γιατί με το ενδοαυλικό λέιζερ δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή πολύ απλά, πολύ εύκολα, εντελώ ανώδυνα να ξενιάσει μια για πάντα, να λύσει το πρόβλημά του, να μην έχει κερσού, να. Έχει μια πολύ καλύτερη καθημερινότητα και το πιο σημαντικό, να μην κινδυνεύει να πάθει θρόμβωση. Γιατί αυτό που δεν είπαμε είναι ότι η φλεβική ανεπάρκεια πέρα από συμπτωματολογία, πέρα από ενοχλητικού αντιαισθητικού πιθανών κερσού, το σημαντικό είναι ότι έχει μεγάλη επικίνδυνοτητα θρόμβωση. Ένα ασθενή που έχει φλεβική ανεπάρκεια και αυτή εξελίσσεται, έχει σημαντική πιθανότητα θρόμβωση, η θρόμβωση έχει αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία. Έχει πολύμηνη αντιπικτική αγωγή, αλλά και μια σχετική επικίνδυνη. Ένα ασθενή με θρομβωμένου κυρισσού μπορούμε να επέμβουμε με το λέιζερ. Ε, φυσικά και μπορούμε να επέμβουμε και είναι ένδειξη ε, αντιμετώπιση με το λέιζερ. Όταν κάποιο έχει θρομβωμένου κυρισσού, ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε έχει θρομβοφλεβίτιδα. Η αιτία αυτή τη θρομβοφλεβίτιδα είναι η φλεβική ανεπάρκεια και η κυρσή. Μέσα mm -hmm. στου κυρισσού το αίμα δεν ρέει φυσιολογικά, αλλά λιμνάζει. Όταν το αίμα λιμνάζει, είναι βασική αιτία θρόμβωση. Επομένω, όταν έχουν θρομβωθεί οι πρέπει ο ασθενή να πάρει για μικρό χρονικό διάστημα αντιπηκτική αγωγή και άμεσα, μέσα στι επόμενε 5, 10, το πολύ 15 μέρε, να αντιμετωπίσει την αιτία, να λύσει το πρόβλημα τη φλεβική ανεπάρκεια, ούτω ώστε να έχει πολύ λιγότερε πιθανότητε να ξανασυμβεί μια θρόμβωση. Αυτέ οι θρομβώσει του κερσού, όταν ξεκινάνε σε ασθενεί με φλεβική ανεπάρκεια, εμεί τι ονομάζουμε επαναλαμβανόμενε. Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο, με μαθηματική ακρίβεια θα ξανασυμβεί και θα okay. ξανασυμβεί. Αν δεν αποκατασταθεί ο η φλεβική κυκλοφορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο το εν λόγω γιατρικό θέμα. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Εγώ σα ευχαριστώ.